ωραιότερο σημείο. Το ωραιότερο σημείο, ένα από τα ωραιότερα σημεία εδώ μάλλον στην περιοχή είναι το Όραον. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο κύριος Χρήστος Αποστόλου. Κύριε Αποστόλου, να σας καλημερίσω. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Αφορμή για την κουβέντα μας είναι μια ωραία έτσι εκδήλωση η οποία θα γίνει εκεί, ένα οδηπορικό στο χρόνο και την ιστορία του. Αυτός είναι ο τίτλος, Δυτικό Ξεροβούνι, Ξηροβούνι, Ξηροβούνι. Ναι, ακριβώς, αυτό είναι. Μιλούμε μαζί σας γιατί είστε και ο εμπνευστής αυτής της ιδέας. Ναι, ο εμπνευστής, αλλά όμως και ένας πολύ καλός συνεργάτης και βοηθός και βοήθησε πάρα πολύ, ήταν ο συγγραφέας ο Φώτης ο Βράκας, ο οποίος έγραψε δύο βιβλία για την περιοχή και μάλιστα φώτισε την ιστορία μας, την ιστορία της περιοχής μας, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μια περιοχή... Μας έκανε γνωστά πράγματα, τα οποία δεν τα ξέραμε μέχρι τώρα. Και μια περιοχή που, παρόλο που έχουν γίνει κάποια βήματα το τελευταίο διάστημα και με το σύλλογο εκεί πέρα, τους φίλους του Όραον, μια περιοχή που εξακολουθεί να μην είναι τόσο γνωστή στον κόσμο, κύριε Αποστόλου. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί η περιοχή μας... Εδώ βρίσκεται στο τρίγωνο, λέω εγώ, ανάμεσα στον νομό Πρέβεζας, στον νομό Ιωαννίνων και στον νομό Άρτας. Παλιότερα η περιοχή αυτή ήταν ενιαία, ναι, αλλά μετά το 1912 μερικά χωριά πήγαν στον νομό Άρτας, μερικά χωριά επάνω σκλίβανε στον νομό Ιωαννίνων, ναι, και εμείς εδώ στην νομό Πρέβεζας. Επειδή είμαστε στην άκρη, δεν υπήρξε και τόσο πολύ ενδιαφέρον από κανέναν. Δεν υπήρχε τόσο πολύ ενδιαφέρον, ζεστό ενδιαφέρον για την περιοχή, για τα μνημεία της και για την ιστορία της. Οπότε ήταν αναγκαία να γίνει αυτή η ομάδα, οι φίλοι του Όραον, να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια για να αναδείξουμε τα μνημεία, κυρίως όμως να ψάξουμε και να βρούμε την ιστορία μας, τις παραδόσεις μας, τον πολιτισμό αυτής της περιοχής. Γιατί μέχρι τώρα αυτά ήταν άγνωστα και ήταν άγνωστα. Τώρα με την προσπάθεια αυτή που κάνουμε, η πρώτη ημερίδα είναι αυτή που διοργανώνουμε, θα μιλήσουν εξαίρετοι ομιλητές και καθηγητές πανεπιστημίου. Μάλιστα πρέπει να πω και το εξής, να σημειώσω ότι όταν έμαθαν αρκετοί για αυτή την ημερίδα, εξεδίωσαν τον ενδιαφέρον να μιλήσουν και αυτοί. Οπότε είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη ημερίδα. Έχουμε και ομιλητά για τη δεύτερη ημερίδα. Η κατοικία των βασιλιάδων, το Όραον. Το Όραον, ναι. Κύριε... Το Όραον, το έχτισαν βέβαια η Μολωσία, ο βασιλιάς των Μολωσών, ο Αλκέντας ο πρώτος, ο οποίος βασίλησε το 385 μέχρι το 370 π.Χ. Έχτισε το Όραον στο πέρασμα, γιατί εδώ το Όραον και η περιοχή του Δυτικού Ξηροβουνίου ήταν το πέρασμα, είτε για την νότια, για να πάμε στην Νότια Ελλάδα, στον Αυρακικό κόλπο και στην περιοχή των Ιωαννίνων και Αλβανία επάνω, από εδώ περνούσαν. Οπότε οι Μολωσοί έκτισαν το Όραον ακριβώς για να ελέγχουν το πέρασμα όλων εδώ των εμπορευμάτων, των ανθρώπων, οι οποίοι πήγαιναν προς την Αυρακία, προς το Χάραδρο και προς τον Γάμο της Άρτας. Εσείς γνωρίζετε την περιοχή χρόνια, γνωρίζετε λέω την περιοχή χρόνια, ασχολείστε με την περιοχή. Ναι, είχα την τύχη να πηγαίνω εκεί στο Όραον όταν ήταν ο Δάκαρης μαζί με τους Γερμανούς αρχαιολόγους, 1980-1981, και πήγαινα εκεί κοντά τους. Ο Δάκαρης, ο αείμνηστος Δάκαρης, έψαχνε βέβαια για την ιστορία. Πήγαμε σε όλη την περιοχή, σε όλα τα μνημεία, του είπα όλους τους μύθους της περιοχής. Είχαμε δύο χρόνια και επειδή είχα ένα παλιό όνειρο να γράψω τότε, ήθελα να γράψω στη Μελίνα Μερκούρια ένα γράμμα τι έπρεπε να γίνει στο Όραον και δεν το έγραψα βέβαια, και τώρα με τους φίλους του Όραον θα το ανακοινώσω και θα δω τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Γιατί τώρα έχει γίνει και το εξής εδώ, κυρία Αθηνά. Ο χώρος έχει γεμίσει πουρνάρια και κινδυνεύει
εξ αυτού του γεγονότος κινδυνεύουν τα κτίρια να καταρρεύσουν. Γιατί τα πουρναριά, οι ρίζες που θα είναι μέσα στο, στα θεμέλια των κτιρίων, όταν μεγαλώσουν τα πουρνάρια θα τα ρίξουν κάτω. Είναι κρίμα μετά από 2.500 χρόνια, 2.400 χρόνια, έμειναν, άντεξαν σεισμούς, άντεξαν επιδρομές, άντεξαν και τώρα επί των ημερών μας να καταρρεύσει το κτίριο. Τα κτίρια, τα μεγάλα κτίρια. Έχετε δίκιο. Γιατί πρέπει να πούμε, ναι, πρέπει να πούμε ότι είπαμε ότι ο Αλκέτας, είπαμε, είχε δύο γιους, έτσι. Είχε τον Αρίβα που ήταν, είχε κόρη την, που είχε τον Αρίβας που είχε τον Νεοπτόλεμο, και ο Νεοπτόλεμος είχε την κόρη την Ολυμπιάδα, έτσι. Τη Μεάτυλα. Αλλά είχε και τον, ναι, ναι, και τον, ο Νεοπτόλεμος ήταν, είχε το Μεγάλο Αλέξανδρο. Ναι. Που έτσι. Λοιπόν, οπότε τα μέρη αυτά, τα σπίτια που μένουν να πάνε οι κατοικίδες που μένουν όρθιες ακόμα, έχει μείνει Ολυμπιάδα εκεί με τον, βέβαια δεν λέγονταν τότε Ολυμπιάδα, λέγονταν αλλιώς, λοιπόν, με τον Μέγα Αλέξανδρο. Mm-hmm. Έμεινε ο Πύρος, έμεινε οι βασιλιάδες. Τώρα πρέπει αυτά τα μέρη, αυτά τα κτίρια να καταρρεύσουν. Δεν πρέπει να τα αναδείξουμε, δεν πρέπει να τα σώσουμε, δεν πρέπει να, αν γίνει μία, αναστήλω, μερική αναστήλωση. Γιατί όχι. Γιατί είναι, κάποια, ναι, είναι και κάποια κτίρια τα οποία διατηρούνται ως σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, πάρα πολύ κατάσταση. Αλλά θα ψάχνουν, κινδυνεύουν. Είχα έστειλε στον Περιφερειάρχη κάποια mail, ο οποίος όντως έστειλε εδώ να κόψουν τα φορνάρια. Έστειλε και να το προστατεύσουμε λίγο, αλλά θέλει όμως συνεχή προσπάθεια για να τα πουρνάρια που υπάρχουν, είτε να ξεραθούν είτε να βγουν με κάποιο τρόπο, γιατί φύτρωσαν τα πουρνάρια μέσα στα τείχη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια έτσι να στρέψετε τα βλέμματα στο συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο, ώστε να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις και να μην χαθούν κομμάτια που έχουν μείνει 2.500 χρόνια, ναι, κύριε, κομμάτια, ναι, της ιστορίας, κύριε. Ναι, αυτή είναι η προσπάθεια, και επειδή βέβαια, εντάξει, όπως είπαμε ότι είναι στο τρίγωνο και ήταν ξεχασμένο μέρος που δεν το ξέρουν, ναι, οι άνθρωποι. Λοιπόν, πολλοί δεν το ξέρουν. Εμείς κάποιοι εδώ καμιά δεκαριά βάλαμε από τη τσέπη μας χρήματα να κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Μάλιστα. Η εκδήλωση η οποία θα γίνει την Τετάρτη 7 του μήνα. Τετάρτη 7, ναι, Αυγούστου, 8 η ώρα είναι το απόγευμα. Βέβαια, θα έχουμε και λίγη μουσική για τους λάτρες. Θα έχουμε τον Κωνσταγιώργο, τον Κώστα Κωνσταγιώργο, ο οποίος κατάγεται από την... Από το Ξερογούνι, από τα αθλική μεριά βέβαια. Λοιπόν, να μας παίξει λίγο βιολί, όλο βιολί, λίγα λεπτά, 15-20 λεπτά πόσο είναι. Έτσι να προλιάνει το έδαφος και μετά θα αρχίσουν οι ομιλητές. Οι οποίοι βέβαια ομιλητές πρέπει να τους πούμε κιόλας, έτσι, ναι, 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 ναι. Είναι ο Αρκουμάνης ο Θανάσης, ο οποίος αρχαιολόγος είναι τώρα υπηρετή στην Άρτα, στην Υφορία Άρτα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος εδώ για τα ευρήματα της Ιόνιας Οδού, και θα μιλήσει για το θέμα του, είναι νέες αρχαιολογικές θέσεις στα πλαίσια κατασκευής της Ιόνιας Οδού. Ναι. Θα μιλήσει η κυρία Αγγέλη, είναι δόκτωρα αρχαιολογίας, είναι προϊστάμενη φορείας αρχαιολογικών πλαίσια, η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά το όραν, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το όραν, και θα μας μιλήσει το Δυτικό Ξενοβούνι στην αρχαιότητα και το Βυζάντιο και αρχαιολογικά βρήματα στο όραν. Μετά θα είναι η Βαρβάρα Παπαδοπούλου, η γνωστή Βαρβάρα Παπαδοπούλου, και αυτή λοιπόν θα μας μιλήσει για ένα, θα ανακοινώσει πρώτη φορά, όπως μας είπε, ένα άγνωστο μνημείο στην περιοχή Χανοπούλου. Πολύ σημαντικό. Που ανασκάφτηκε τα τελευταία χρόνια. Το Δυτικό Ξηροβούνι, έτσι, είναι μια περιοχή που εμείς βάζουμε από το Χανόπουλο, Αμότοπο, μέχρι τη Σκλίβανη επάνω, και ανάμεσα από το Λούρου ποταμό. Έτσι είναι. Αγιώργη, τα χωριά Δριόφυτο, Γυμνότοπο, Κλεισούρα, Τσανκαρόπουλο, Ανόη, Σκλίβανη και αυτά τα χωριά πάνω και Τέροβο. Είναι μεγαλόπνο το σχέδιο μας, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, μετά τη Βαρβάρα είναι η κυρία Συγγέλου, είναι επίγουρη καθηγήτρια επιστημονικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πολεμικές αφηγήσεις με θέατρο το Δυτικό Ξενοβούνι στις αρχές του 15ου αιώνα, ο Φώτης Βράκας ο συγγραφέας και ιστορικός. Θα μιλήσει για τα χωριά του Ξηροβουνίου, πόσο παλιά είναι τα χωριά και τα ονόματα των χωριών. Εκεί την παλιά εποχή, του Καρβασερά δηλαδή, στο Γοργόμελο ήταν ο Καρβασεράς, ναι, εδώ ήταν η έδρα
μια έδρα, είχαν εδώ, ήταν ένα χάνι και τα λοιπά. Και ο Μαμαλούκος θα μας μιλήσει για τον ναό της Αγίας Φανερωμένης στη Φανερωμένη Άρτας. Αυτός βέβαια έχει κάνει και στο γυμνότοπο την Αγία Κυριακή. Αυτοί είναι ομιλητές. Βέβαια είναι αρκετοί, για τέσσερους είχαμε στην αρχή, αλλά ήταν και άλλοι δύο υπέμεναν. Και γι' αυτό θα, για λίγα λεπτά θα τους, τους είπαμε να μιλήσουμε μέχρι 15 λεπτά για να μας πάρει και ο χρόνος. Αυτοί είναι ομιλητές. Την πρώτη μας ημερίδα θα φαντάζομαι ότι θα κάνουμε και μία ακόμα, γιατί είπαμε οι ομιλητές υπάρχουν, θέλουμε να αναδείξουμε το μνημείο αυτά, δεν είναι μόνο τα μνημεία του Όρεων, είναι και οι εκκλησίες, έχουμε και εκκλησίες εδώ, ναι. Παλές εκκλησίες, έχουμε τον πολιτισμό μας, έχουμε τις παραδόσεις μας, έχουμε τα τραγούδια μας, τα οποία δεν έχουν γραφεί εδώ στην περιοχή. Είμαστε ίσως η μόνη περιοχή που έχουμε μείνει πολύ πίσω σε αυτά τα ζητήματα. Σε άλλες περιοχές, εδώ, Τζουμέρκα και τα λοιπά, αυτοί έχουν ασχολούνται και στο θεσπρωτικό, αυτή η περιοχή, η Λάκα, έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ, αρκετοί, και έχουν καταγράψει πάρα πολλά. Εμείς ακόμα, τώρα ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια, ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει. Να δούμε. Σίγουρα, έτσι κι αλλιώς το τελευταίο διάστημα γίνονται πράγματα στην περιοχή εκεί, κύριε Αποστόλου. Την Τετάρτη λοιπόν, 7 Αυγούστου, για να έρθει κάποιος εκεί από την Πρέβεζα, είναι εύκολο η πρόσβαση? Είναι εύκολη. Πάρα πολύ εύκολο είναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να έρθει στη Φιλιππιάδα Καμπή, μπαίνει και στην Ιόνια εδώ για λίγο και ανεβαίνει στο Καστρί Γοργομήλο, υπάρχει πινακίδα. Εκεί δείχνει όραμα. Είναι εύκολο να έρθει και φαντάζομαι ότι θα περάσει και καλά, γιατί θα είναι και η ώρα καλή, οπότε και ο καιρός θα μας βοηθήσει. Είχαμε βέβαια και εναλλακτική στην περίπτωση που έβρεχε στο γυμνάσιο Γουργομήλου. Είχαμε φτιάξει μια αίθουσα εκεί σε περίπτωση που θα είναι κακοκαιρία, αλλά ο καιρός είναι καλός. Αεράκι θα υπάρχει, θα θαυμάσει το μέρος. Θα απολαύσει και την ατμόσφαιρα, θα βλέπει, δεν ξέρω αν είναι και, έχει και ορατότητα να βλέπει τη Λευκάδα, να δει την Κεφαλονιά από εδώ, να δει τη Βόλετσα, να δει όλο το χώρο. Είναι από κάποια σημεία, ναι. Από τα πολύ ωραία σημεία. Την εκδήλωση αυτή τη διοργανώνει ο Σύλλογος Περιβιβλίου. Ποιοι τη διοργανώνουν την εκδήλωση αυτή, να πούμε και αυτό, ναι. Οι φίλοι του Όρων. Οι φίλοι του Όρων και μας βοηθάει στα υλικά πράγματα ο Δήμος Φιλιππιάδας. Ο Δήμος Ζήρων. Ο Δήμος Ζήρων. Οι φίλοι του Όρων, είπαμε, κάναμε μόνοι μας εδώ πέρα, κάναμε έρανο. Μαζέψαμε κάποια χρήματα. Λοιπόν, γιατί θα χρειαστούμε κάποια χρήματα εδώ στην να πληρώσουμε το μουσικό, να πληρώσουμε... Είναι κάποια διαδικαστικά. Ναι, έχουμε αυτά. Να δούμε και πάμε στη δεύτερη. Θα χαρούμε πολύ να είστε εδώ, κυρία Αθηνά. Θα προσπαθήσουμε. Νερό θα έχουμε μόνο, δεν έχουμε μπύρες και σουβλάκια. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο. Δεν υπάρχει καλύτερο από το νερό, ειδικά τις εποχές τις οποίες ζούμε, κύριε Αποστόλου. Και πρέπει να έρθετε, γιατί να μείνετε και για λίγο εκεί στο σπίτι που έμεινε, δεν είναι μικρό πράγμα, στο σπίτι που έμεινε, ας πούμε, οι βασιλιάδες εκείνης της εποχής, ο Πύρος, που έμεινε η Ολυμπιάδα, γιατί ιστορικά λένε όταν έφυγε από την... από τον Φίλιππα επάνω, ήρθε εδώ και έμεινε στο Όρον και στην Αυραχία, και ο Αλέξανδρος ήταν μικρός, ο γιος της Αλέξανδρος ήταν μικρός. Δεν είναι μικρό πράγμα, νομίζω. Όχι, σίγουρα δεν είναι μικρό πράγμα. Εγώ να σας ευχαριστήσω για το χρόνο τον οποίο μου διαθέσατε, να πω καλή επιτυχία στην εκδήλωση και σίγουρα θα τα ξαναπούμε και θα τα πούμε και διαζώσεις. Σας ευχαριστήσω πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή την περιοχή, για την εκδήλωσή μας και για την αγωνία μας, ότι πρέπει κάποια πράγματα πρέπει να να γίνουν, να συντηρηθούν τα κτίρια, να τα προσέξουμε λίγο, να δούμε τι θα γίνει με τις παραδόσεις, με τα ήθη και τα έθιμά μας, να δούμε. Σε μια τέτοια προσπάθεια είμαστε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σας μέρα.
Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Αποστόλου, τον κύριο Χρήστο Αποστόλου από το Σύλλογο Οι Φίλοι του Όρων, ένας ενεργός πολίτης, είναι από αυτούς που πιέζουν τα τελευταία χρόνια προκειμένου να αναδειχθεί το Όρων, ένας οικισμός των ελληνιστικών χρόνων, η ίδρυση του οποίου τοποθετείται στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. Σήμερα αποτελεί επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. Βρίσκεται στα όρια των νομών Άρτας Πρέβεζας. Εύκολο να βρεθούμε από την Πρέβεζα εκεί, στον αρχαιολογικό χώρο, μας είπε και ο κύριος Αποστόλου, ειδικά την Τετάρτη που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, Δυτικό Ξηροβούνι, ένα οδηπορικό στο χρόνο και την ιστορία του.